Κύριε Πρωθυπουργέ τη Ελλάδο, φίλε Κυριάκο, Μακαριότατε, κυρία Πρόεδρε τη Βουλή, κύριε Τέο Πρόεδρε τη Δημοκρατία, κυρίε και κύριοι, 50 χρόνια μετά, η ιστορία καταγράφει ότι το προδοτικό πραξικόπημα τη Χούντα και των εδώ συνεργατών της που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα από την Άγκυρα για να εισβάλλει στην Κύπρο διαπράττοντας ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη σύγχρονη με τα πολεμική ιστορία της Ευρώπης και υλοποιώντα ένα πάγιο τουρκικό στόχο. Το στόχο τη διέρεσης και της δημογραφικής αλλίωσης πέραν του ενός τρίτου της πατρίδας μας. Ο πόνος από τα μαύρα γεγονότα το καλοκαίρι του 1974 και οι θύμησες θυμού, ντροπή και απελπισίας παραμένουν όλα άσβεστα και γυροφέρνουν στις σκέψεις σαν χιλιάδες μέλισσες γύρω από το κουφάρι του τραγικού βασιλιά της Σαλαμίνας, του Ονίσιλου. Μοιραία, οι μνήμες ξαναζωντανεύουν κάθε καλοκαίρι στο άκουσμα των σιρήνων του πολέμου, μαζί με ρίγος συγκίνησης και μιας δύσκολης να την περιγράψεις με λόγια, ανησυχίας, έντονης ανησυχίας για τον χρόνο που περνά χωρίς επιστροφή και χωρίς δικαίωση. Μνήμες όλων, ζώντων προσφύγων, νέων γενιών, θύμισες και τιμές για όλους όσοι ηρωικά ή εντελώς άδοξα χάθηκαν ή υπέφεραν από τον τουρκικό κατοχικό στρατό και υποφέρουν ακόμη από την κατοχή. Η σκέψη μας πάντα στις μανάδες με τα μαύρα, στα οδοφράγματα, μέρες και χρόνια ατελείωτα, στο κλάμα, στα λεωφορεία με τα οποία δεν επέστρεψαν όλοι, στη βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ, στα σπίτια μας, που ο προδομένος και άνισος πόλεμος μας ανάγκασε να εγκαταλείψουμε στα τέλειωτα γιατί μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Περιμένοντας καρτερικά όλοι μας, στρέφουμε το σκημένο κεφάλι στον βουβό πενταδάχτυλο με την παράνομη σημαία, στην Κερίνια, στην Αμόχωστο, στη Μόρφου, στην Καρπασία, στα Μαρονίτικα χωριά μας, από άκρη σε άκρη της Κύπρου που στερείται μισό αιώνα ελευθερίας. Αδυσόπιτα κοινική μνήμη μας μεταφέρει στο τραγικό εκείνο θέρος του 1974 που στιγμάτισε τις ζωές όλων των Κυπρίων, μαζί και το μέλλον, της πολύπαθης πατρίδας μας, που καθόρισε την ιστορική εξέλιξη του λαού μας και της κοινωνίας μας σε κάθε της φάσμα, με διχοτομικές γραμμές και σειρματοπλέγματα που χαράχθηκαν, που παγιώθηκαν, έναντι στη βούληση και στα οράματά μας. Πριν από 50 χρόνια, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο χαράζοντας κατά τρόπο ηταμό την ιστορία τούτου -του, του τόπου μαζί και του λαού του. Τραγικοί γονείς που έχασαν παιδιά, μάνες που έχασαν γιους, μικρά παιδιά που απόλεσαν πατεράδες, συγγενείς που σκορπίστηκαν έχοντας χάσει τους δικούς τους στις μάχες ή στις στιγερές δολοφονίες, άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για προάσπιση της δημοκρατίας και φέρουν ακόμα μισό αιώνα μετά τα τραύματα στο σώμα από τις μάχες του πολέμου. Προστά σε όλους αυτούς στεκόμαστε καθημερινά με δέος και δεν ξεχνάμε Κυρίες και κύριοι, η φετινή μαύρη επέτειος, σηματοδοτώντας μισό αιώνα κατοχής και στέρησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών μας, μοιάζει με βάρος ασήκωτο, αδικία που μας πνίγει κατάφορη, προκαλώντας συναισθήματα που πολύ δύσκολα μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Είναι 50 τα χρόνια και δυστυχώς είναι αδιανόητα πολλά. Μια ολόκληρη γενιά, η δική μου γενιά, αυτή των παιδιών του πολέμου, γεννήθηκε, μεγάλωσε στην προσφυγιά, στην κατοχή, στην ομή και σκληρή πραγματικότητα μιας Κύπρου διαιρεμένης δια της ισχύως των όπλων γεννήθηκε και μεγάλωσε με τον πόλεμο και τις τραγικές συνέπειες του, την κατοχή και την αποστέρηση των περιουσιών και των ελευθεριών μας. Τα παιδιά του πολέμου που χώθηκαν στην αγκαλιά της μάνας τους στις τραγικές εκείνες μέρες του 1974, που έπαιζαν και μάθαινα γράμματα στα αντίσκηνα, και αναγιώθηκαν σε προσφυγικούς συνοικισμούς, απέκτησαν πλέον τα δικά τους παιδιά, την τέταρτη γενιά προσφύγων, ποθώντας ακόμα την μέρα της επιστροφής και νιώθοντας αδικαίωτα και προδομένα. Ταυτόχρονα, η γενιά των παππούδων μας που έφυγε, χωρίς να τα αφήσει τα πατρογονικά χώματα και με ανεκπλήρωτη την επιθυμία της επιστροφής. Κυρίες και κύριοι, είναι πολλές οι τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής με καταστροφικές επιπτώσεις που τραυμάτισαν βαθιά την χώρα μας και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποτελούν τροχοπέδι ειρήνης ασφάλειας, περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας. Είναι ασήκωτες οι ευθύνες όσων άνοιξαν το δρόμο, αλλά και όσων διέπραξαν την εισβολή και συντηρούν την κατοχή, επιχειρώντας μάλιστα την νομιμοποίηση των παράνομων τετελεσμένων. Μισό αιώνα μετά, η Τουρκία παραμένει ο εισβολέας και ο παρανόμος κατέχων του 37% της γης μας, ο υπεύθυνος βάσει όλων των αποφάσεων της διεθνούς κοινότητας για συνέχιση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού, ελληνοκυπρίων, τουρκοκυπρίων, μαρονιτών, αρμενίων και λατίνων στην ίδια τους την πατρίδα οι πράξεις της, πράξεις της, Τουρκίας συνιστούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αδιαμφισβήτητη παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων. Οι Κύπροι, κυρίες και κύριοι, είμαστε οι μόνοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούμε να απολαύσουμε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης, εργασίας, της ιδιοκτησίας, τις βασικές μας ελευθερίες στο 37% της πατρίδας μας, στις πατρογονικές μας εστίες όλα όσα απαράδεκτα και καταδικαστέα βλέπουμε να διαδραματίζονται σήμερα στην Ουκρανία, στα οποία πολύ ορθά αντιδρά με καταδικαστικό τρόπο η διεθνή κοινότητα, στα οποία η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διαπράχθηκαν πριν από 50 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κύπρο και κάθε μέρα βιώνουμε τις συνέπειες τους. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η ψυχρή πραγματικότητα. Γι' αυτό και είναι αδύρυτη η ανάγκη τερματισμού του σημερινού απαράδεκτου στάτους ΚΒΟ και αποκατάστασης των βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, ανεξαίρετα τους Κυπρίους. Αυτό, εξάλλου, προστάζουν ο άδικος χαμός εκατοντάδων ανθρώπων και ο βίος ξεριζωμός δεκάδων χιλιάδων οικογενειών από τα σπίτια τους. Οι αγνοούμενοι, των οποίων η τύχη δεν έχει ακόμα διακριβωθεί, και τα παιδιά και τα εγγόνια τους που ακόμα περιμένουν. Οι εγκλωβισμένοι μας που παραμένουν, παρά τις διώξεις, τις πιέσεις και τις συνεχείς προκλήσεις στις αιστείες τους. Η επονίδιστη καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς, οι εκκλησίες μας, τα ιστορικά μας μνημεία, η φύση, οι τόποι μας. Κυρίε και κύριοι, η πεντηκοστή από το προδοτικό πραξικόπημα και την βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο προσφέρεται με τον έντονο χρονικό συμβολισμό της πέραν της καταδίκης, προσφέρεται για συλλογικό προβληματισμό, εξαγωγή διδαγμάτων, αξιολόγηση της μέχρι σήμερα ακολουθητέας πορείας και καθορισμό αρχών, αξιών και θέσεων σε σχέση με τη διαχείριση της συνεχιζόμενης από το 1974 κατοχής μεγάλου τμήματο τη επικράτεια ενό ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτου τη Κυπριακή Δημοκρατία, μέλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1974 η πατρίδα μα, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέστη ένα διπλό βιασμό που την τραυμάτισε, την διέρεσε, την λύγησε αλλά παρά τις προσπάθειες κάποιων για τον αφανισμό της, δεν την κατέστρεψε. Ναι, μετράμε φέτος 50 συναπτά τραγικά καλοκαίρια και πολλαπλές ανοιχτές πληγές. Ενάντια όμως στις επιθυμίες και στις προσπάθειες κάποιων, μετρούμε την ίδια στιγμή και 50 χρόνια στα οποία ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν συμβιβάστηκε, δεν παρετήθηκε, δεν ξέχασε. Παρά τις δυσκολίες, τον πόνο, τα προβλήματα, δεν υποκύψαμε και δεν συνηθίσαμε. Πορευθήκαμε, κυρίες και κύριοι, και αγωνιστήκαμε χωρίς να συμβιβαστούμε με την κατοχή. Ο Κυπριακός Ελληνισμός εργάστηκε σκληρά, πίστεψε σε αξίες και αρχές οικουμενικές, ανέδειξε και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταβάλλοντας συνεχώς προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Χωρίς ποτέ να ξεχνά, ο Κυπριακός λαός στάθηκε όρθιος ανασύνταξε δυνάμεις, στέγασε προσωρινά τους εκτοπισμένους του, μεγάλωσε τα παιδιά του. Ο Κυπριακός λαός δεν ξέχασε. Καρτερεί, ελπίζει και αγωνίζεται. Κυρίες και κύριοι, στέκομαι σήμερα μπροστά σας σε μια μαύρη επέτειο για την Κύπρο και για τον Ελληνισμό μισό αιώνα μετά την πιο τραγική, την πιο ολέθρια στιγμή της νεότερης ιστορίας του, του, του τόπου. Στέκομαι μπροστά σας, ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που γεννήθηκε λίγους μήνες πριν το Μαύρο Ιούλιο και μεγάλωσε μαζί με τα άλλα παιδιά του πολέμου, της προσφυγιάς, του δεν ξεχνώ, της αδιάκοπης προσπάθειας για ευημερία, αλλά και της αναζήτησης του σωστού, του δίκαιου, της ελπίδας μετά από πολλές και συνοχιζόμενες απογοητεύσεις, που μεγάλωσε σε μια πατρίδα ακούγοντας πολλά ηχηρά συνθήματα, ακούγοντας αλληλοκατηγορίες, ακούγοντας αναφορές σε πατριώτες και προδότες, σε στιμένε διαχωριστικέ γραμμέ ανάμεσά μα, με τον τόπο όμω να συνεχίζει να είναι υποκατοχή. Κυρίε και κύριοι, δεν είναι η ώρα για αποτίμηση της ιστορίας. Δεν είναι η στιγμή για κριτική, για να φορά σε λάθη, σε καλούς, σε κακούς, σε πατριώτες και σε προδότες. Είμαι απόψε εδώ 50 χρόνια από το μαύρο καλοκαίρι του 1974 για να τονίσω με τον πλέον εμφαντικό τρόπο ότι ο δρόμος για μένα, για τη δική μου γενιά, για τη γενιά της εισβολής, μία και μόνο κατεύθυνση έχει, διότι κυρίες και κύριοι, η μη λύση δεν είναι λύση. Διότι δεν συμβιβαζόμαστε με τη διχοτόμηση διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο ευνοείται από το πέρασμα του χρόνου και τη στασιμότητα. Διότι, κύρια Έγνια, και προτεραιότητά μου είναι ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας. Και ναι, με την απαιτούμενη πολιτική βούληση και με πλήρη συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, στοχεύουμε σε μια λύση βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, παρά τις προκλήσεις, τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, τον άνισο πολλές φορές αγώνα, πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε, ναι, να βρούμε διεξόδους ακόμη και στα πιο ακαθόδη ζητήματα. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, για μας Άλλη επιλογή από την προσήλωση στον δερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Πρέπει να απαλλαγούμε από την κατοχή, πρέπει να απαλλαγούμε από την διέρεση που διαβρώνει τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της Κύπρου για περαιτέρω πρόοδο και ευημερία, που ακυρώνουν τώρα μάμας για μια ενιαία, κοινή, ευημερούσα πατρίδα, και δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει στην ολότητά της τις δυνατότητες που έχει. Και ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε την πολυπόθητη επανένωση είναι η θωράκιση της διεθνούς υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της ενίσχυσης όλων των παραγόντων ισχύω του κράτους μας, της οικονομίας μας, της κοινωνικής συνοχής, της δικαιοσύνης, της αποτρεπτικής μας ισχύω, της ανάδειξης του ρόλου της πατρίδας μας ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας με πράξεις και όχι με λόγια στην τόσο σημαντική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η σωστή ανάγνωση των διεθνών εξελίξεων, η κατανόηση των γεωστρατηγικών ισορροπιών και ουσιαστικός ρόλος και λόγος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μόνος δρόμος, λοιπόν, και είναι αυτός που ακολουθώ με συνέπεια και θα συνεχίσω ακούραστα να το πράττω, είναι ο δρόμος της προόδου, της συνεργασίας και της ειρήνης. Ο δρόμος της συνέχισης κάθε προσπάθειας για διάρρεξη του αδιεξόδου και επανέναξη των συνομιλιών των συντομότερων δυνατών Ζητούμε να είναι η απελευθέρωση και μια λύση που θα ενώνει πραγματικά την χώρα μας και τον λαό της μέσα σε συνθήκες δημοκρατίας, ασφάλειας, ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, μιας πραγματικής ειρήνης, προόδου και ευημερία, Και επαναλαμβάνω, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, της απογοητεύσεις, τις προκλήσεις, ακόμα και τις κατακαιρούς απειλές, όπως αυτά που ακούσαμε σήμερα από τον ηγέτη της κατοχικής Τουρκίας, δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Με διεκδικητικό ρεαλισμό... <Και> με διεκδικητικό ρεαλισμό με αποφασιστικότητα, επιμονή, χωρίς να με ψημιρούμε, χωρίς εσωστρέφεια, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη διεθνή πραγματικότητα. Όραμά μας, όραμα αϊφόρο, ανθεκτικό και φυχτό, είναι η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που θα επανενώνει πραγματικά τον τόπο και τον λαό μας. Μια τέτοια λύση, μια τέτοια επιτυχία θα αποτελέσει κορυφαίο εθνικό επίτευγμα. Θα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα το βασικό συστατικό για ένα υγιές και ελπιδοφόρο μέλλον για τα παιδιά μας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πατρίδα χωρίς σειρματομπλέγματα, στρατεύματα κατοχής, και αναχρονιστικές εγγύησεις και ας στοχεύσουμε κυρίες και κύριοι όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτή την επιτυχία και ας μην αναζητούμε νικητές και ιτημένους ενώ υπάρχει κατοχή, ενώ δεν υπάρχει λύση, είμαστε όλοι ιτημένοι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Δυνατά λοιπόν και ενωμένα πρέπει να στεκόμαστε όλοι σε αυτή την αλήθεια και να την προβάλλουμε με τρόπο σαφή. Προτεραιότητα μας είναι η λύση, η επανένωση, η ασφάλεια, η ευημερία όλων των Κυπρίων και διαμενών των νομίμων στο νησί μας και για όλα αυτά πρέπει μαζί με σοβαρότητα να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Οτιδήποτε άλλο πλην της επανένωσης δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα και το ειρηνικό μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και δεν χωράνε εκτόσεις σε αυτή την αλήθεια και σε αυτή την προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, ένα αραγές εσωτερικό μέτωπο είναι εκ των όνου κάνευ. Ειδικότερα την παρούσα κομβική σημασία συγκυρία μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή, γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά και έχουμε βιώσει τις ολέθριες συνέπειες του διχασμού, των άγωνων αντιπαραθέσεων για εξυπηρέτηση κάποιες των περιπτώσεων δυστυχώς άλλων σκοπιμοτήτων. Κανείς μας και τίποτα δεν είναι υπεράνω της πατρίδας και της ανάγκης διασφάλισης συνθήκων ασφάλειας και ευημερίας για μας και τα παιδιά μας. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, αγαπητέ μου Κυριάκο, ιστορική σας παρουσία, εσάς και τη συζύγου σας, στη σημερινή επαιτειακή εκδήλωση, η πρώτη Έλληνα Πρωθυπουργού στην κορυφαία εκδήλωση καταδίκης της τουρκικής εισβολής του 1974, εξόχως τιμητική για την πατρίδα μας, τον θεσμό που εκπροσωπώ και τον κυπριακό λαό, αποδεικνύει προσωπικές ευαισθησίες, δείχνει πολιτικές, δείχνει εθνικές προτεραιότητες, εμπεριέχει όχι απλώς συμβολισμούς, αλλά ουσιαστικά μηνύματα, τα οποία προσλαμβάνω με ιδιαίτερη εκτίμηση και που μου δίνουν δύναμη και ενθάρρυνση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ όχι μόνο για τη σημερινή σας παρουσία αλλά και για την ουσιαστική και αποδοτική μεταξύ μας συνεργασία που την χαρακτηρίζει ενδεχομένως σε τέτοιο βαθμό πρώτη φορά τη λικρίνια, ρεαλισμός και αλληλοσεβασμός. Είμαι σίγουρος ότι το εισπράτετε και εσείς πως αυτά τα συναισθήματα εκφράζουν το σύνολο του κυπριακού ελληνισμού που σας υποδέχεται σήμερα στη Μεγαλόνισσο με μεγάλη συγκίνηση. Και θέλω σήμερα, φίλε Κυριάκο, να ποτίσω ενώπιον σου και όλων των Ελλήνων αξιωματούχων που παρίστανται φορό τιμής στους Ελλαδίτες αδελφούς μας που Έπεσαν μαχόμενοι. έπεσαν μαχόμενοι. με ανδρεία και αυταπάρνηση για προάσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής αγκαιριότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή εδώ, στην Ακριτική Κύπρο, Εκφράζω την ευγνωμοσύνη της πολιτείας και σύμπαντος του Κυπριακού Ελληνισμού για τη θυσία και την προσφορά τους, καθώς επίσης και σε όλους τους Ελλαδίτες οι οποίοι αγωνίστησαν για την απόκριση της ιταμής τουρκικής εισβολής. Θέλω ταυτόχρονα, κύριε Πρωθυπουργέ, να εκφράσω τη γνήσια γνωμοσύνη του Κυπριακού Ελληνισμού για την έμπρακτη και σταθερή συμπαράσταση και στήριξη που η Ελλάδα και ο αδελφός ελληνικός λαός προσφέρουν κατά τα 57 χρόνια στον αγώνα του για επιβίωση, ανάπτυξη και δικαίωση. Η συμπαράσταση και η στήριξη αυτή αποτελούν το ισχυρότερο και συμπαγέστερο θεμέλιο του αγώνα που διεξάγουμε. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μια ισχυρή Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος της Κυπριακή Δημοκρατίας, είναι ένας πόλος σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίε και κύριοι, υπό το βάρος της καταστροφής του 1974, της μεγαλύτερης τραγωδίας του ελληνισμού μετά το 1922, η μικρή και καθημαγμένη Κύπρος με τη στήριξη της Ελλάδος αποδέχθηκε τη λύση της Ζωνικής ομοσπονδία Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινοτικό κεκτημένο. Επρόκειτο για ένα ιστορικό συμβιβασμό που μέχρι σήμερα ορίζει την πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδος, αλλά και της διεθνούς κοινότητα στο σύνολό της, για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Στα 50 χρόνια από το 1974, η Τουρκία και η εκάστοτε και καθοδηγούμενη από την Άγκυρα ηγεσία των Τουρκοκυπρίων δεν επέδειξαν δυστυχώς την απαιτή, απαιτούμενη βούληση, την ετοιμότητα για ένα έντιμο συμβιβασμό που θα οδηγούσαν στην επίτευξη της πολυπόθητης λύσης. Αντίθετα, επέμεναν σταθερά και αδιάλακτα σε λογικές άμεσης ή έμεση αναγνώρισης των τελεσμένων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, με πιο πρόσφατη τη θέση για κυριαρχική ισότητα και λύση δύο κρατών. Επαναλαμβάνω και σήμερα εμφαντικά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει προσιλωμένη, συνσυμφωνημένη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών Μορφής λύσης, και είναι πανέτοιμη να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο των συνομιλιών, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπορούμε, ναι, να πετύχουμε την πολυπόθητη επανένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία, έχει τις απαντήσεις σε όλα τα δύσκολα θέματα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή όμως επιθυμώ να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση ότι υπάρχουν όρια στις υποχωρήσεις και στο συμβιβασμό που μπορούμε να αποδεχθούμε. Όπως προανέφερα, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν θα πρέπει να αναμένει ότι θα συμπράξουμε σε μια ψευδεπίγραφη και εθνισυγενή διευθέτηση που θα ισοδυναμεί με δύο κράτη ή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ή δεν θα επιτρέπει στο σύνολο των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας να απολαμβάνουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίε και κύριοι, την γεωγραφία ούτε την ορίζουμε, ούτε μπορούμε να την αλλάξουμε, ούτε φυσικά και τους παράγοντες ισχύω των τρίτων κρατών. Μπορούμε όμως και οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, αξιοποιώντας και ενισχύοντα τα εργαλεία που διαθέτουμε, συμβάλλοντας τη διαμόρφωση των συνθήκων μέσα από τις οποίες η Κύπρος στην ολότητά της επανενωμένη θα γίνει τόπος σταθερότητας, ασφάλειας, ευημερία και πραγματικής ειρήνης. Για να συνεχίσω από εκεί που έμεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το 1953 ο Γιώργος Σεφέρης έγραφε προφητικά στο εμβληματικό ποίημα του Σαλαμίνα της Κύπρος, όσα να παντούσε στις προθέσεις των ηγετών της Τουρκίας. Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον νόμο και να φύγουν. Και τα κορμιά, πλασμένα από ένα χώμα που δεν ξέρουν, έχουν ψυχές. Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν δεν θα μπορέσουν. Μόνο θα τις ξεκάμουν αν ξεγίνονται οι ψυχές. Οι ψυχές όμως, κυρίες και κύριοι, δεν ξεγίνονται. Όπως δεν ξεγίνεται η ιστορία, ο πολιτισμός, η ταυτότητα τούτου του πολύπαθου τόπου της Κύπρου, που θα ευλογηθεί και θα δει καλύτερες μέρες, όπως αξίζει στη χώρα ολόκληρη και στους νόμιμους κατοίκους της. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση που ενισχύει τα μηνύματα καρτερίας, αγωνιστικότητας και ελπίδας με ένα και μοναδικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας. Η παρουσία σας, κύριε Πρωθυπουργέ, φίλε Κυριάκο, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, ενισχύει και ένα αίσθημα που κουβαλώ έντονα από τα εφηβικά μου χρόνια. Η Κύπρος δεν κοίται μακράν όσο είναι στις καρδιές των ελλαδιτών εδαλφών μας. Σας ευχαριστώ.